καλησπέρα. Θα καλέσω στο βήμα τον Διευθυντή της Βάθμιας Εκπαίδευσης, κύριο Χρήστο Φρικάλη. Σεβασμιότατε, κύριε και επισώθουμε, αγαπητοί πατέρες, κυρία Παπακώστα, βουλευτή Τρικάλων, κύριε Ντίνο Μπάρδα, εντεταλμένο σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, κύριε Παπαγεωργίου, δήμαρχε Τρικάλων, αγαπητοί κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση που γίνεται για να γιορτάσουμε την επέτειο της 25ης Μαρτίου, αυτή την διπλή γιορτή για την χώρα μας, όπου γιορτάζουμε την παλιγενεσία του έθνου μας και τον ευαγγελισμό του Θεοτόκου. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε εδώ να χειροκροτήσουν τα παιδιά μας. Να ευχηθώ στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων, στο Μουσικό Γυμνάσιο Τρικάλων και να τους πω ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμβολή αυτή να βγαίνουμε και στην περιφέρεια του νομού μας να προσφέρουμε αυτό που θα απολαύσουν όλοι σήμερα μαζί με τα παιδιά και θέλουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα για αυτά τα παιδιά. Και πάλι καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Μόνο για τα παιδιά. Να καλέσω την κυρία Βασιλική Λίφρα, τη διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Αξιότιμες αρχές του τόπου, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι για αυτή τη συνεργασία της δευτεροβάθμιας με την πρωτοβάθμια ή της πρωτοβάθμιας με τη δευτεροβάθμια, αν θέλετε. Πάντοτε χαιρόμαστε να ανταποκρινόμαστε στην πρόσκληση των διευθυντών μας. Ελπίζω σήμερα να απολαύσετε μια όμορφη εκδήλωση προς τιμή της 25ης Μαρτίου. Μην ξεχνάτε ότι οι μικροί μαθητές θέλουν την στήριξή σας και την υποστήριξή σας με ένα θερμό χειροκρότημα. Όσο για τους συναδέλφους μου, τους καθηγητές μουσικής από το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων, τους ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Το σύμβολο του Βυζαντίου ποτίζεται από το αίμα των Ελλήνων. Η Ελλάδα διανύει 400 χρόνια σκλαβιάς. Οι Έλληνες φορολογούνται με τον κεφαλικό φόρο. Εξισλαμίζονται για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και χάνουν τα παιδιά τους στο καδομάζον. Όλοι έσκυβαν το φάρι, ο Γιώργης και η Μαρία και τα άλλα παλικάρια του χωριού σιγοψιθύριζαν, ως εδώ και μην παρέκει, αλλά μόνο σιγοψιθύριζαν. Μια μέρα, ο Γιώργης, ο Αγάς φώναξε το Γιώργη. Γιώργη, θέλω να πας να μου φέρεις τη γοργόνα που μου βουλιάσε τα καράβια. Ο παπάς εμπλάτησε το ζευγάρι και άρχισε να λέει.
Αρμένοι και Ρωμιοί, για την ελευθερία να ζώσουν σπαθή. Είμαι ο Ρήγας Φεραίος, γεννήθηκα το 1757. Έβλεπα τη χώρα μου σκλαβιά, και ονειρευόμουν κι αυτή και τα Βαλκάνια ενωμένα, όπου θα κυριαρχούσε ελληνική γλώσσα και ελληνική παιδεία. Ήθελα ο διαφωτισμός να φτάσει μέχρι την Ελλάδα. Αγωνίστηκα γι' αυτό με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, τυπώνοντας βιβλία. Ανάμεσά τους, τον Θούριο. Ένα στο γερό επαναστατικό ύμνο. Με συνέλαβε. Ως το 1821 η Επανάσταση εξαπλώνεται στον απανταχού ελληνισμό έχοντας μέλη παντού. Η Επανάσταση ξεσπά σε διάφορα μέρη χωρίς οργάνωση. Κάθε περιοχή δρά μόνη της. Συμμετέχουν κλέφτες, αρματολοί, ναυτικοί, φιλέλληνες, ακόμα και άνθρωποι απλοί, ανίδεοι στην πόλη. Στην Ελλαδία, άρχισε Επανάσταση. Κυκλοφόρησαν παντού την προκήρυξη μάχου υπέρ πιστέως και πατρίδας. Με 2.000 άντρες στράφηκαν προς το Βουκουρέστι. 7 μήνες κράτησε η εξαγωγή στη Μολδαβία. Ιτηθήκαμε, αλλά είχαμε ένα μεγάλο κέρδος. Διασπάσαμε τα θεμονικά στρατεύματα και ψηφίσαμε και άλλα τους Έλληνες. Μετά την απελευθέρωση, αποσύρθηκα στη Βιέννη, όπου και πέθανα πολύ φτωχός, στις 31 Ιανουαρίου του 1828. Η τελευταία μου επιθυμία ήταν να ταφώ στην πατρίδα μου, όπως και έγινε. Όχος, έψαμε ποτέ το κεφάλι. Πολεμήσαμε σαν ήρωες, άντρες και γυναίκες, μέχρι η πείνα να μας αναγκάσει να συνθηκολογήσουμε. Το σούλι μπορεί να τούκεψε, οι σουλιώτες ποτέ. Το σούλι κι αν τούκεψε η κιάφα, οι δε σπαφέντες λιάπηδες, δεν έκανε, δεν κάνει. Θα πλείς το χέρι άρπαξε, χώρες και νύφες κράζει. Σκλάβους Τουρκών μη ζήσομε, κι όλες μαζί μου ελάτε. Και τα φυσέκια ανάψαμε, κι όλες μου κάνατε.
αντίκρι στην πατρίδα μας, στο έργο Μεσολόγγι. Στιγμή δεν έπαψα να βαράνεται κανόνια. Εχθές όλη μέρα δεν έπαψε η θάλασσα να τρέμει, να σύεται η γη. Και σήμερα ξανά άρχισε το κανονίδι με την αυγή. Αχ, ο θάνατος σαρώνει τις ψυχές, γεμίζουν τα μάτια μου δάκρυα. Γιατί το δράμα του Μεσολογγίου δεν έχει λόγια. Θαυμάζω τις γυναίκες μας και στο όνομά τους μένω. Ήσυχες για τη γνώμη τους, μα όχι για τη μοίρα. Μητέρα μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα, δόξα να έχει πέτρα σου και το ξερό χορτάρι. Ανέδειξε μέσα από τις αετοφολιές χωριά της πολλούς ήρωες. Μέσα στα στήθη τους άναψε η φωτιά για τη ελευθεριά. Έλαμψε και φώτισε όλη την Ελλάδα. Για έναν αγώνα για την ελευθερία. Με το αίμα τους ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Μας δίδαξαν ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν μπαίνουν σε διαλόγους, αλλά κατακτώνται. Η ελληνική ψυχή έζησε, γιατί είχε δουλωθεί μόνο η γη μας και όχι η ψυχή μας. Η φετινή μας παρουσία εδώ είχε να κάνει με τη συνεργασία δύο εκπαιδευτικών φορέων, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχαμε σε μια γιορτή που ανέδειξαν οι μαθητές δημιουργικότητα και συνεργασία. Η συνεργατικότητα, απαραίτητο στοιχείο στην εποχή μας και όχι μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα, οδηγεί σε αξιόλογες και αξιέπαινες δράσεις για τους συμμετέχοντες. Με αποτέλεσμα τη δημιουργία κουλτούρας και ενσυναίσθησης που τόσο πολύ μας λείπουν σήμερα. Η παρουσία σας όλων εδώ μας συγκίνησε, μας ανέταξε εθνικά. Ας βοηθήσουμε όλοι να γίνει η Ελλάδα μας ισχυρή μπροστά στις απειλές που έχουμε στα δικά μας χρόνια. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ.
θεωρούμε στον τόπο. Σας ευχαριστώ όλους που βρεθήκατε σήμερα εδώ. Ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή που μας κάνατε. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε που αφιερώσατε λίγο από το χρόνο σας. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους μικρούς μας μαθητές, στους καθηγητές του μουσικού σχολείου και στους εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν για αυτό το σκοπό. Όταν δουλεύουμε όλοι μαζί, τα αποτελέσματα θεωρώ ότι είναι καταπληκτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά και να ανταμώνουμε σε τέτοιες δράσεις.